παρελθόν αποτελούν δυστυχώς οι παλιές εποχές όπου οι επισκέπτες του πατρινού καρναβαλιού περνούσαν στην Πάτρα ολόκληρο το τρίμερο. Και φέτος οι ξενοδόχοι είναι στο ίδιο έργο θεατές. Με πληρότητα που αγγίζει μόλις και με τα βία σήμερα το 80% στα ξενοδοχεία στο κέντρο της Πάτρας και για δύο διανυκτερεύσεις. Για Σαββάτο Κυριακή, η Παρασκευή έχει πεθάνει εδώ και πολλά χρόνια. Υπολογίζουμε ότι στην πόλη της Πάτρας θα αγγίζει γύρω στο 80% η πληρότητα. Στη δε περιφέρεια είναι γύρω στο 60%. Όταν άλλα... Βρίσκονται έξω από το κέντρο της Πάτρας. Ακριβώς, όπως Ρίο και από την άλλη πλευρά προς Καμίνια κλπ. Μιλάμε, όπως είπατε, για διήμερο. Μιλάμε για διήμερο, μιλάμε για Σαββάτο Κυριακή. Και οι τιμές κυμαίνονται από 60 ευρώ το δίκτυο με πρωινό την ημέρα έως 150. Ανάλογα με την κατηγορία και τη θέση που είναι το ξενοδοχείο. Οι ξενοδόχοι αποδίδουν τις χαμηλές πτήσεις του πατρινού καρναβαλιού από άποψη επισκεψιμότητας και στο γεγονός ότι το καρναβάλι δεν διαφημίστηκε ούτε και φέτος. Το πατρινό καρναβάλι, παρότι λέμε και είναι το καλύτερο της Ελλάδος, παρόλα τα αυτά εμείς σαν φορείς δεν κάνουμε απολύτως τίποτα. Δεν διαφημίζεται το πατρινό καρναβάλι, γιατί πια υπάρχει ανταγωνισμός. Σε όλη την επικράτεια της Ελλάδος υπάρχει καρναβάλι. Άρα και γίνεται περίπου αυτό που γίνεται και στην πόλη μας. Είχαμε δηλαδή τον τίτλο, αλλά σιγά σιγά αφήσαμε μόνοι μας να χαθεί, αυτό θεωρείτε? Ναι, καθόμαστε σε ένα θρόνο και κοιτάμε τους υπήκους χωρίς να κάνουμε κάτι. Συρρυκνώνεται το καρναβάλι και γίνεται υπόθεση δικιά μας. Απ' την άλλη μεριά, λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει και μια οικονομική ύφεση, βεβαίως υπάρχει κάποια συρρύκνωση στο θέμα των επισκεπτών. Όμως, αυτός που έχει το πρόσταγμα σε αυτό το πράγμα που λέγεται καρναβάλι είναι ο Δήμος Πατρέων. Και αυτός πρέπει να έχει και το πρόσταγμα αυτού του πράγματος. Θεωρείτε ότι από το Δήμο έχουμε στασιμότητα αυτή τη στιγμή? Βεβαίως, υπάρχει στασιμότητα. Και δεν, επειδή θέλω να είμαι δίκαιος, δεν είναι μόνο από την τωρινή διοίκηση του καρναβαλιού, ήταν και η προηγούμενη διοίκηση του καρναβαλιού που έκανε τα ίδια πράγματα και η προπροηγούμενη. Να σημειωθεί ότι οι τιμές για ένα δίκλινο στα ξενοδοχεία του κέντρου της Πάτρας και ανάλογα με τις παροχές κυμαίνονται από τα 60 έως τα 150 ευρώ. Αρκετοί φαίνεται πως θα επιλέξουν και φέτος να φιλοξενηθούν σε φιλικά ή συγγενικά σπίτια.